ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και να σας συγχαρώ και όλα για αυτή την πραγματικά σπουδαία πρωτοβουλία. Γιατί όλοι εδώ βρισκόμαστε ουσιαστικά για να εφαρμόσουμε το πρώτο που γράφει εδώ πέρα το πανό, το οποίο είναι το πώς μπορούμε να κάνουμε το παιδί να είναι πιο ευτυχισμένο και να χαίρεται όταν αθλείται. Ταυτόχρονα θα δούμε πώς εμείς σαν γονείς ορισμένες φορές μπορεί να επηρεάσουμε την απόδοση του παιδιού, αλλά και την ψυχολογία του ίδιου του παιδιού. Κάποια γενικά στοιχεία απλά θα πω στην αρχή. Απλά να αναφέρω ότι τα παιδιά μέχρι 12 χρονών έχει φανεί ότι με ένα 75% αθλείται γύρω στις 5 ώρες τη βδομάδα, ενώ όπως θα δούμε εδώ πέρα αυτό το ποσοστό σιγά σιγά με την πάροδο της ηλικίας πέφτει όλο και περισσότερο. Δηλαδή μετά τα 15 λένε ότι μπορεί να πέσει στο 60 ή στο 45%. Έγινε μία έρευνα πριν από μερικά χρόνια από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για να δούνε κατά πόσο οι Έλληνες γυμνάζονται. Αυτό το οποίο βρήκανε είναι ότι ένα 58% του πληθυσμού ουσιαστικά αθλείται, αλλά οι ηλικίες από 15 έως 24 χρονών είναι αυτές που αθλούνται περισσότερο. Όσον αφορά τις αξίες οι οποίες προάγει ο αθλητισμός, βρήκαμε ότι προάγεται η ομαδικότητα, η κοινωνικότητα, η ευγενή άμυλα, η αλληλεγγύη και λίγο λιγότερο η ισότητα. Ενώ όσον αφορά την νεολαία και την κοινωνία, σχεδόν όλο το βήμα θεώρησε ότι είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να αθλείται. Έτσι, το συνολικό συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι παρόλο που ζούμε σε μία περίοδο κρίσης, είναι πολύ σημαντικός ο αθλητισμός και αποτελεί μία ισχυρή βάση για την ελληνική κοινωνία. Τώρα, όταν μιλάμε για παιδικό ή νεανικό αθλητισμό, αναφερόμαστε στον αθλητισμό σε παιδιά μέχρι 18 ετών. Θεωρείται ότι είναι μία εκπαιδευτική διαδικασία, γιατί μαθαίνουμε και εισάγουμε τα παιδιά στο πώς να αντιμετωπίζουν νέες πραγματικότητες, τις οποίες όμως θα εφαρμόσουμε και στο μέλλον σε διάφορες άλλες συνθήκες. Οι αξίες που θα μάθουμε στα παιδιά είναι πολλές. Ήδη αναφέρθηκε από τον κύριο Αβραμίδη, έτσι είπε πολλά χρήσιμα στοιχεία. Αυτό που μαθαίνουμε στα παιδιά είναι την αξία της προπόνησης και της προσπάθειας, το σημαντικό του να είσαι μέλος μιας ομάδας και ταυτόχρονα το παιδί μαθαίνει κοινωνικές δεξιότητες. Βελτιώνονται και οι αθλητικές του ικανότητες, ενώ επίσης μαθαίνει το παιδί να αντιμετωπίζει έναν ισάξιο και αντάξιο αντίπαλο. Ταυτόχρονα ικανοποιείται δίνοντας τον καλύτερό του εαυτό και μαθαίνει το πόσο σημαντικό είναι να είσαι σε καλή φυσική κατάσταση. Φυσικά δεν αφήνουμε απ' έξω αξίες όπως το να αναπτύξει κάποιος τις ηγετικές ικανότητες, να έχει αυτοπιθαρχία, να σέβεται φιγούρες εξουσίας, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι οι προπονητές μας, να μάθει την ανταγωνιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα και τη συνεργατικότητα. Και μαθαίνει να ανεβαίνει και η αυτοπεποίθησή του. Αν ρωτήσουμε τα παιδιά, αν προτιμούν να είναι στον πάγκο μιας ομάδας η οποία χάνει, η οποία κερδίζει, συνέχεια, ή αν θέλουν να παίζουν τακτικά σε μια ομάδα που μονίμως χάνει, ένα 90%, όσο περίεργο και αν μας φαίνεται, θα έλεγε ότι προτιμά να είναι στην ομάδα που χάνει, αρκεί να παίζει συνέχεια. Οπότε αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε είναι ότι για τα παιδιά το πιο σημαντικό είναι η χαρά της συμμετοχής και του παιχνιδιού, παρά το να ευχαριστηθούν από την νίκη. Για τις οικογένειες και για τους γονείς πλέον υπάρχουν και συγκεκριμένες ορολογίες που χρησιμοποιούνται, ενώ αναφέρονται ότι είναι τα οικογενειακά συστήματα που αφιερώνουν ένα μεγάλο μέρος τόσο του χρόνου όσο του οικονομικού προϋπολογισμού αλλά και της ενέργειας της οικογένειας για τις δραστηριότητες αθλητικές των παιδιών. Τώρα, τι προσφέρει ένας γονιός σε ένα παιδί αθλητή? Από τη μία θεωρείται ότι είναι οι προμηθευτές. Βάζουμε από τη μία το κομμάτι το συναισθηματικό, το ψυχολογικό, αλλά φυσικά και την ενθάρρυνση που δίνουμε στα παιδιά για να πάνε να ξεκινήσουν ένα άθλημα. Από την άλλη, μιλάμε και για πρακτικά ζητήματα, όπως το να αγοράσουν τον αθλητικό εξοπλισμό, να πληρώσουν τη συνδρομή, να μεταφέρουν με το αυτοκίνητο τα παιδιά από το σπίτι στους αγώνες και φυσικά να αφιερώσει ο γονιός τον χρόνο για να πάει το παιδί στον αγώνα. Ταυτόχρονα, οι γονείς είναι και μεταφραστές όλης της εμπειρίας αυτής των παιδιών. Δηλαδή, ακόμα τα παιδιά μπορεί να μην γνωρίζουν πώς να ερμηνεύσουν κάποια γεγονότα, αλλά οι αξίες και οι πεποιθήσεις των γονιών είναι αυτές που θα τους βοηθήσουν να ερμηνεύσουν τα γεγονότα που συμβαίνουν στον αγώνα.